Πάρης Ορφανός, γραμματέας του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε. Μάλιστα, 4 ώρα το μεσημέρι υπάρχει πάρα πολύ κόσμο εδώ στα τέλη. Δεν είναι καθόλου απίστευτο το περιστατικό. Εμείς έχουμε κάνει ενέργειες, έχουμε στείλει επιστολές τόσο στα Υπουργεία, ακόμα και στον Πρωθυπουργό, για τα γκέτο που έχουν δημιουργηθεί σε κάποια κεντρικά σημεία της Αττικής, όπως στα κτέλη του Κηβισσού, όπως στο Μοναστηράκι, όπως βλέπουμε τώρα τελευταία και στο λιμάνι στον Πειραιά και αλλού. Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί κάτι τέτοιο. Δυστυχώς συνέβη και πάλι καλά που δεν θρυνήσαμε και ανθρώπινη ζωή. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ήδη έχουμε ζητήσει και ζητάμε μετεπιτάσεως από την αστυνομία να έχει μόνιμη παρουσία στα κτέλη στον Κηφισό, διότι η κατάσταση βλέπετε ότι έχει εκτραχυνθεί. Και θέλω να πω ότι δεν είναι δυνατόν στο 2024 σε μία από τις κεντρικές πύλες της Αθήνας να μην υπάρχει μόνιμη αστυνομική παρουσία. Παρακαλώ λοιπόν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να προστατέψει τόσο το επιβατικό κοινό όσο και τους κατά πλειοψηφία άρτιους συναδέλφους μας, οι οποίοι θέλουν να κάνουν με επαγγελματισμό τη δουλειά τους και κάποια παραβατικά στοιχεία δεν τους αφήνουν. Γνωρίζετε τι συνέβη, αν πρόκειται για πελάτες ή για κάποιους οδηγούς ταξί που επιτέθηκαν στον συνάδελφο? Ακόμα οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Θα περιμένουμε να δουν οι αστυνομικοί εδώ πέρα τι πόρισμα θα βγάλουν και θα μας ενημερώσουν για μας. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ένας οδηγός ταξί έχει τραυματιστεί και είναι στο νοσοκομείο. Γνωρίζετε τον λόγο του διαπληκτισμού? Δεν γνωρίζουμε. Περιμένουμε την αστυνομία να μας ενημερώσει επίσημα.